Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκροτεί με τις ευλογίες του Ευρωκοινοβουλίου τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη. Ο Μπρέχτ από πολύ παλιά σας απαντά. Όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος. Γιατί αυτός ο νέος αντιδραστικός μηχανισμός έχει ως αποστολή του την απευθείας χρηματοδότηση χωρίς καθυστερήσεις των στρατιωτικών σωμάτων για υπερελιστικές επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της όπου γης. Γιατί διπλασιάζει τις στρατιωτικές δαπάνες για τέτοιες αποστολές, φτάνοντάς τες στο 1,5 δις ετησίως. Γιατί προκλητικά, μάλιστα στο όνομα της ισότητας, κάνει προσκλητήριο πολέμου, ειδικά στις γυναίκες, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτές τις επικίνδυνες για τους λαούς αποστολές. 70 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, 20 χρόνια από την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20 χρόνια από τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ, στείνεται μηχανισμός συστηματοποίησης των υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Οι λαοί με την από κοινού πάλη τους να σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπόλια, το σύστημά τους, τις υπεριαλιστικές ενώσεις και τις κυβερνήσεις τους.